Βρισκόμαι εδώ για να συζητήσουμε για την πλούσια δράση που έχει αναπτύξει η επιθεώρηση εργασίας στην πόλη και στον νομό. Συναντήθηκα με τους προϊσταμένους των δύο τμήματων για να συζητήσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που συναντάντος έπεσε στην πραγματοποίηση του έργου του. Νομίζω ότι ο απολογισμός της δράσης και των δύο υπηρεσιών είναι πολύ θετικός. Εμείς ακριβώς για να προχωρήσουμε αυτό το σχεδιασμό και να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δράση του ΣΕΠΕ, θα συναντηθούμε και με την αστυνομική διεύθυνση για να υπάρχει ένας πλήρης επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα καλύπτει τη δυνατότητά μας να πραγματοποιούμε ελέγχους σε όλο το εύρος και του νομού και των επιχειρήσεων. Θέλω από τη μεριά μου να πω με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης ότι γίνεται στη συνέχεια μία σειρά δράσεων που έχουμε κάνει για την ενίσχυση του ΣΕΠΕ, μεταξύ των οποίων η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την νομική προστασία των επιθεωρητών, η ενίσχυση όμως της επιθεώρησης εργασίας μέσω του ΑΣΕΠ και μέσω της κινητικότητας με νέο προσωπικό για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες, αλλά και μία σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για να καλυφθεί ο κόσμος της εργασίας σε τομείς και σε ζητήματα τα οποία τόσα χρόνια έμεναν στο περιθώριο. Νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να αναφερθούμε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας θα δώσει μια πρώτη απάντηση στο ζήτημα των εργαζόμενων στον τομέα της εστίασης και στη διανομή προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, αλλά και να κάνουμε σαφές ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη. Επομένως, ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της ασφάλειας των εργαζομένων σε κάθε είδους διανομή που περιλαμβάνει δίκυκλο, θα ρυθμιστεί βάζοντας τόσο την τήρηση του εξοπλισμού εργασίας, όσο και την παροχή μέσων ατομικής προστασίας που μπορούν η βάση νόμου, που υποχρεούνται βάση νόμου εργοδότης να παρέχει, σε μια αυστηρή και συγκεκριμένη διάσταση που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Κύριε Κορφιάτη, υπάρχουν προβλήματα στην εκτέλεση του έργου των ελεγκτών? Δηλαδή, γιατί έχουμε ακούσει μέχρι και βιοπραγίες. Από τη φύση του έργου του ΣΕΠΕ, ο επιθεωρητής αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Και είναι κάτι που αναγνωρίζουμε και γι' αυτό προσπαθούμε και είναι υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα στους επιθεωρητές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το ζητούμενο για μας είναι να βρίσκουμε κάθε στιγμή μια συνολική λύση για να μπορεί να είναι έτοιμος ο επιθεωρητής να τα απεξέλθει σε κάθε περίσταση. Με αυτή την έννοια, νομίζω, ο συνδυασμός της τακτικής αστυνομικής συνδρομής με την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την ελληνική αστυνομία και τα νομικά εργαλεία που έχει από εδώ και πλέον ο επιθεωρητής για να μην είναι ανυπεράσπιστος και θεσμικά και νομοθετικά απέναντι σε κάθε είδους περιστατικά, είναι μια συνταγή που μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας να επιδιώξουμε σαν πολιτική ηγεσία και θα το κάνουμε, να μην υπάρξει καμία είδους ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι η παραβατικότητα αυτή που δημιουργεί σε συγκεκριμένα κομμάτια πιθανότητας εργοδοσίας την αίσθηση ότι μπορούν να δρουν χωρίς όρια και χωρίς κανόνες απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι σε όσους συνδράμουν για την προστασία των εργαζομένων που είναι επιθεωρητές εργασίας. Εγώ νομίζω ότι χάρη στην πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και στην περιοχή τέτοια φαινόμενα έχουν περιοριστεί. Χρειάζομαι μας είναι να συνεχίσουμε ο καθένας από τη σκοπιά του μέχρι να εξελιχθούν πλήρως. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και στο τμήμα της επιθεώρησης εδώ και στην Διεύθυνση Ασφάλειας στην τοπική, γιατί ενήργησαν ένα παραδειγματικό τρόπο συνολικά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Και νομίζω ότι η κίνηση των εργαζομένων να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ξέροντας τις δυνατότητες που υπάρχουν,
ξέροντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί και την αλληλεγγύη εμπλοκή του εργαζόμενου και την εμπλοκή των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και της ελληνικής αστυνομίας, μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται και γενικά με την συνολική κατάσταση των εργασιακών σχέσεων και μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως σας είπα, με τη συνεργασία και του εμπλεκόμενου εργαζόμενου και της επιθεώρησης εργασίας και της ελληνικής αστυνομίας. Επομένως, ήταν πολύ θετικό που εδώ έγινε πρώτο βήμα και πάνω σε αυτή την καλή πρακτική και την δράση επιθεώρησης εργασίας μπορούμε να συνεχίσουμε με τις απαραίτητες συνεργασίες πάντα.